Είναι καθαρά διευκρινιστικό. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι που το αναγκάζομαι να το επισημάνω. Υπάρχει μια διαφορά. Η τροπολογία ψηφίζεται διαφορετικά και το νομοσχέδιο ψηφίζεται διαφορετικά. Το νομοσχέδιο υπόκειται σε επεξεργασία. Η τροπολογία, όποια και να είναι, θα πρέπει να ψηφιστεί ολόκληρη. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να ήθελα να διαφωνήσω στο εδάφιο 3 στην παράγραφο 4 της τροπολογίας, ενώ θα μπορούσα να διαφωνήσω σε ένα άρθρο και όχι επί της αρχής σε ένα νομοσχέδιο. Επομένως, δεν είναι το ίδιο. Δεύτερον, το επίγον που μας προκύπτει αποκλείεται να είναι το βαφείο. Το βαφείο υπάρχει στην ΑΕΒ εδώ και 10 χρόνια. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το βαφείο. Έτσι δεν είναι. Δεν λειτουργεί το βαφείο. Είχε φτιαχτεί για να βάψει τα αμερικάνικα F-16. Δεν τα έβαψε τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Τώρα που είναι να βάψει τα ελληνικά, το αναβαθμίζουμε και εμάς τα πληρώνουμε και για να το αναβαθμίσουμε. Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Μπορείτε να μου απαντήσετε πριν πάμε σε αυτή τη διαδικασία και προτείνω, κύριε Πρόεδρε, είναι πρόταση αυτό. Πριν μιλήσει ο κύριος Υπουργός, να ακούσουμε τους παριστάμενους της ΕΑΒ, να ακούσουμε τους παρόχους, να δούμε τι έχουν να μας πούνε, που είναι και το ζουμί της ιστορίας, και να μας απαντήσει ο Υπουργός πώς προέκυψε το επίγον. Διότι τις ημερομηνίες τις καταληκτικές τις ξέρατε. Το ότι αυτοστριμωχτήκατε χρονικά. Γιατί πρέπει να είναι κάτι για το οποίο να φέρει ευθύνη, και εδώ που τα λέμε, ούτε καν για το πώς συζητάμε, δεν απολογούμαστε. Από ευγένεια ζητάμε συγγνώμη στους παριστάμενους αξιωματικούς. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό είναι ένα κλίμα βουλής το οποίο είναι ήθιστε να είναι ενός επίπεδου εντόνιου. Δεν νομίζω ότι οι βουλευτές απολογούνται σε κάποιον, παρά μόνο να τον στήσουν. Ναι. Εγώ, σαν πρόεδρο της Επιτροπής, θεώρησα. Ο Υπουργός πώς μας προέκυψε και αν συμφωνείτε να ακούσουμε τα συμπαρομαρτούντα μέλη, και μετά να τοποθετηθεί ο Υπουργός.